I'm very glad to be here today. Just before, Mr. Good asked me, how do you feel here in the center of capitalism? And I asked him that I'm feeling very comfortable, as everybody that after all managed to get in the belly of the beast. But I was joking. I appreciate a lot your invitation, because I believe that it's a great opportunity to communicate directly with you. It's preferable to listen to someone that you might agree or disagree with than just to hear about what the others said about him. Yesterday with Mr. Professor, we decided that it would be better if we speak today in each in our language. So I will continue in my language, in Greek language. So I'm sorry for... Αυτή η φίλη θα ήθελα να ξεκινήσω την εισήγησή μου αναγνωρίζοντας ότι η πρόσκληση που μου απευθύνεται οφείλεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι γνωρίζετε πως θα σας καταθέσω μια διαφορετική εκτίμηση, ίσως αιρετική θα πούν πολλοί, μια κριτική εκτίμηση στην τρέχουσα πολιτική, στην κυρίαρχη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί έρχομαι από την Ελλάδα, η χώρα στην οποία δια της Τρόικα εφαρμόστηκε το πιο βίαιο πρόγραμμα προσαρμογής που έχει εφαρμοστεί ποτέ στην Ευρώπη. Άκουσα πριν από λίγο τον κύριο Μπαρόζο, σχεδόν σε απολογητικό ύφος, να λέει ότι δεν ντρεπόμαστε για τα αποτελέσματα της προσπάθειάς μας να βγούμε από την κρίση. Δεν γνωρίζω αν πράγματι πρέπει κανείς να ντρέπεται, όμως σίγουρα δεν μπορεί κανείς να πανηγυρίζει ή να είναι περήφανος για τα αποτελέσματα αυτά. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω από μία παραδοχή. Η κρίση είναι ακόμα εδώ. Και όχι μόνο η κρίση είναι ακόμα εδώ, αλλά υποτροπιάζει, κάνει μεταστάσεις. 5 χρόνια παλεύουμε με την κρίση, αλλά δεν καταφέραμε να ξεφύγουμε από αυτή. Η κρίση έχει φύγει από τις τράπεζες, έχει περάσει στην πραγματική οικονομία και από την πραγματική οικονομία έχει περάσει πια στην κοινωνία, απειλεί την κοινωνική συνοχή και η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια τριπλή κρίση. Οικονομική, κοινωνική, αλλά και κρίση του πολιτικού συστήματος. Κρίση εμπιστοσύνης. Αυτό έδειξαν τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Αυτό αποδεικνύει το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της Ευρώπης δεν πιστεύει ότι εμείς εδώ όλοι που συζητάμε μπορούμε να δώσουμε μια αποτελεσματική λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και γυρίζει την πλάτη στην πολιτική. Γι' αυτό το βλέπουμε με την απειλητική άνοδο της λαϊκιστικής άκρας δεξιάς, αλλά και με την απειλητική άνοδο του αντιευρωπαϊσμού στους Ευρωπαίους πολίτες. Αν σήμερα ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη, δεν είναι αυτό του κομμουνισμού, όπως έλεγε ο Μάρξ στο Μανιφέστο, αλλά της λαϊκιστικής αντιευρωπαϊκής άκρας δεξιάς, είναι το φάντασμα του ευρωσκεπτικισμού και του αντιευρωπαϊσμού. Επιτρέψτε μου να δώσω σύντομα κάποια στοιχεία για να τεκμηριώσω την αποτυχία του προγράμματος σε σχέση με την Ελλάδα. Μέσα σε λίγα χρόνια
4 μόλις χρόνια, έχουμε μια πτώση του GDP, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, σχεδόν κατά το 1/4. Πράγμα πρωτοφανές για μια χώρα σε καιρό ειρήνης. Έχουμε ανεργία επίσημη που έχει φτάσει στο 28%, πράγμα επίσης απαράδεκτο για μια χώρα στην καρδιά της Ευρώπης, και έχουμε ένα δημόσιο χρέος που από το 126% του εγχώριου προϊόντος σήμερα είναι στο 175% και ανεβαίνει. Και ταυτόχρονα έχουμε μια τεράστια κλίμακα από επένδυση. Πιστεύω λοιπόν ότι ξεκινώντας από την παραδοχή ότι το φάρμακο που δόθηκε στον ασθενή έχει επιδεινώσει την ασθένεια, πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι το φάρμακο αυτό πρέπει να διακοπεί. Και πιστεύω ότι δικαίως λένε και περισσότεροι στην Ευρώπη λένε ότι και η Τρόικα ως θεσμός που έχει επιβληθεί στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο οφείλει να καταργηθεί. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική. Κανείς δεν λέει, τουλάχιστον εμείς δεν λέμε, ότι πρέπει να επιστρέψουμε στην εποχή των μεγάλων ελλειμμάτων. Όμως η επιμονή σε αυτόν τον δρόμο με δογματική και θρησκευτική προσήλωση δεν οδηγεί πουθενά. Πρώτον, πάρα πολύ απλά, διότι καμία χώρα στη σύγχρονη οικονομική ιστορία δεν μπορεί να τα απεξέλθει με ένα χρέος που πλησιάζει 2 φορές το ΑΕΠ της, που συρρυκνώνεται διαρκώς το ΑΕΠ της, τη στιγμή που πρέπει να πληρώνει κατέτος πάνω από 10 δισεκατομμύρια σε τόκους και να είναι υποχρεωμένη να έχει πλεονάσματα 4,5% που θα πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους. Πάρα πολύ απλά, μαθηματικά, με αυτά τα δεδομένα η ανάπτυξη δεν θα έρθει ποτέ. Και χωρίς ανάπτυξη δεν θα βγούμε από την κρίση. Όσο αν και εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει πλούτος, ιδιαίτερα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, όλα τα προηγούμενα χρόνια, ο πλούτος ήταν ανέγκυκτος, εν τούτης και πρέπει αυτός ο πλούτος να φορολογηθεί και μπορούμε να βρούμε πόρους, εν τούτης πρέπει να αποκτήσουμε την αντίληψη ότι πρέπει να παράξουμε πλούτο για να βγούμε από την κρίση. Και χωρίς ανάπτυξη δεν παράγεται πλούτος. Δεύτερο, το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων που υποτίθεται ότι θα ήταν ένα από τα εργαλεία για να βγούμε από την κρίση δεν μπορεί να αποδώσει σε συνθήκες από επένδυσης και υποτίμησης των αξιών. Υπολογίζονταν ότι θα βρούμε 50 δις από τις ιδιωτικοποιήσεις. Έχουμε βρει 2,9 δις. Στην καλύτερη περίπτωση, αν προχωρήσει το πρόγραμμα κατευχήν, να βρούμε 9 δις. Τρίτο, διαρθρωτικές αλλαγές. Οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι στην αντίθετη κατεύθυνση από τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές. Δεν αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες παθογένειες της ελληνικής οικονομίας, τη φοροδιαφυγή, το πελατειακό κράτος. Με δογματική προσήλωση προωθούνται αλλαγές που έχουν να κάνουν με την απελευθέρωση των απολύσεων σε μία οικονομία που έχει 30% σχεδόν ανεργία. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, όχι όμως μέσα στο πλαίσιο της δογματικής προσήλωσης στη λογική της λιτότητας, όχι στο τροϊκανό πλαίσιο. Η Τρόικα απέτυχε, πρέπει να σταματήσει, λύσεις υπάρχουν. Εδώ θέλω να θυμίσω το εξής. Τον Ιούνιο του 2012 ο κύριος Γόντι πρότεινε την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών να γίνεται απευθείας από τον ESM, χωρίς να επιβαρύνονται τα δημόσια χρέη. Αυτή είναι μια πρόταση που αν είχε προχωρήσει
τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα που την χαρακτηρίζει η στασιμότητα, ο κίνδυνος του αποπληθωρισμού και η διατήρηση μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών χρεών. Για να τα αντιμετωπίσουμε χρειαζόμαστε πρώτον μια θαραλέα πολιτική από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ποσοτικής χαλάρωσης. Οι προτάσεις Draghi είναι για μας σε θετική κατεύθυνση, χρειάζονται όμως πολύ πιο ριζοσπαστικές παρεμβάσεις για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Δεύτερον, χρειάζονται αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστεί η ύφεση με διεύρυνση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Τρίτον, χρειάζεται να λύσουμε, έπρεπε να είχαμε λύσει χθες, πριν από χρόνια, όταν ξεκίνησε η κρίση, το πρόβλημα του χρέους, του δημόσιου χρέους. Εμείς προτείνουμε μία ευρωπαϊκή λύση, ώστε να βρούμε μία βιώσιμη βάση. Στη λογική της αμοιβαιοποίησης, στη λογική, και κλείνω, της διάσκεψης του 1953 που αντιμετώπισε το χρέος της Γερμανίας, που ήταν μια κορυφαία στιγμή αλληλεγγύης για την Ευρώπη. Πρέπει να ξαναβρούμε αυτές τις ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης. Την αλληλεγγύη, τη δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή. Ευχαριστώ και συγγνώμη αν κούρασα. Thank you, Alexis. He said in an interview